Αυτές τις ημέρες συζητείται στη Βουλή ο νόμος πλαίσιο για τα πανεπιστήμια που έχει καταθέσει η κυβέρνηση. Ανάμεσα στα εκατοντάδες άρθρα και διατάξεις του νομοσχεδίου, που μεταξύ άλλων καταργούν και συγχωνεύουν τμήματα, υποβαθμίζουν τα πτυχία και τη φοιτητική μέρημνα, υπάρχει ένα συγκεκριμένο άρθρο, το 296, το οποίο τι προβλέπει? Την κατάργηση των λεσχών του Πανεπιστημίου ως νομικά πρόσωπα. Τι όμως είναι οι λέσχες των Πανεπιστημίων και τι ακριβώς προβλέπει αυτό το άρθρο? Θα μας βοηθήσει σε αυτή τη συζήτηση ο Άγγελος Αγγελακόπουλος, μέλος του Πολιτιστικού Ομίλου Φοιτητών του Πανεπιστημίου της Αθήνας. Γεια σου, Άγγελε. Καλησπέρα. Να μας εξηγήσεις καταρχάς τι ακριβώς είναι οι πανεπιστημιακές λέσχες που επί της ουσίας καταργούνται με τη διάταξη αυτή του νομοσχεδίου για τα πανεπιστήμια. Οι λέσχες είναι μια δομή που σχηματίστηκε και είχε αναλάβει ιστορικά τη φοιτητική μέρημνα για τα πανεπιστήμια προς τους φοιτητές. Αυτό περιλαμβάνει μια σειρά από υπηρεσίες και στο παρελθόν περιλάμβανε πολύ περισσότερες υπηρεσίες. Αυτή τη στιγμή η λέσχη του ΕΚΠΑ έχει τη σύντηση, στοιχεία της στέγασης των φοιτητών, παροχές ιατρικής περίθαλψης και ψυχολογικής περίθαλψης, τα δύο αναγνωστήρια, την ιστορική βιβλιοθήκη και στεγάζει και τις δραστηριότητες του Πολιτιστικού Ομίλου Φοιτητών Πανεπιστημίου Αθηνών. Τι ακριβώς είναι ο ΠΟΦΠΑ, όπως λέγεται χαρακτηριστικά? ΠΟΦΠΑ, λοιπόν, από το 1923, αρχή του ΠΟΦΠΑ ήταν το θεατρικό τμήμα του Εθνικού Καποδιστριακού Πανεπιστημίου, άσχετο με τη σχολή θεατρικών σπουδών που έχει το ΕΚΠΑ, από την οποία στη συνέχεια, κατά το 80, ξεπήδησαν εκτός από το θεατρικό τομέα ο κινηματογραφικός τομέας, ο χορευτικός τομέας και τελευταίως ο φωτογραφικός τομέας. Πρόκειται λοιπόν για πολιτιστικό φορέα στην ουσία, ο οποίος υπάρχει από την θελοντική εργασία των φοιτητών που προσφέρουν μια σειρά από υπηρεσίες στους υπόλοιπους φοιτητές, από μαθήματα, σεμινάρια, σε σχέση με την κάθε τέχνη, προφανώς όλο το έργο που παράγεται όλη τη χρονιά παρουσιάζεται στο τέλος αυτής. Ο θεατρικός τομέας κάνει παραστάσεις, ο κινηματογραφικός τομέας κάνει προβολές, κάνει έκθεση ο φωτογραφικός τομέας και χορευτικές παραστάσεις ο χορευτικός τομέας, οι οποίες είναι ελεύθερες στο κοινό και όχι μόνο στους φοιτητές. Αυτό ήθελα να σταθούμε, και η πρόσβαση σε αυτές τις παροχές είναι ελεύθερη για τους φοιτητές, είναι δωρεάν? Είναι ελεύθερη ακριβώς γιατί γίνεται σε πανεπιστημιακούς χώρους, σε δικούς μας χώρους και τους έχουμε ανοιχτούς στο κοινό. Κάθε μέρα σχεδόν γίνεται μια προβολή ταινίας, ας πούμε, το κινηματογραφικό. Και αν θέλεις, αυτή είναι και η πραγματική επαφή με την κοινωνία και όχι αυτή που θεωρεί το νέο νομοσχέδιο και λέει στον τίτλο του ότι έτσι ερχόμαστε σε επαφή με την κοινωνία. Νέοι ορίζοντες, και όλα είναι ο τίτλος του νομοσχεδίου. Κατά πόσο όμως πράγματι ανοίγουν νέοι ορίζοντες για τους φοιτητές και για το πανεπιστήμιο όταν καταργείται μέσω της διάταξης αυτής η δυνατότητα των φοιτητών να έχουν πρόσβαση σε όλα αυτά? Πού αποσκοπεί, πιστεύεις, το νομοσχέδιο, το συγκεκριμένο άρθρο του νομοσχεδίου? Αυτό που λέμε σαν ΠΟΦΠΑ είναι ότι η κατάργηση της λέσχης σαν νομικό πρόσωπο στην ουσία ανοίγει το δρόμο για την υποχρηματοδότηση των δραστηριοτήτων μας και των δαχρηστηριοτήτων της φοιτητικής μέρημνας. Και αυτό είναι προφανές γιατί αυτή τη στιγμή την ευθύνη της χρηματοδότησης την έχει απευθεία το κράτος, εφόσον είναι ξεχωριστό νομικό πρόσωπο. Και αυτό είναι και εμπειρία των προηγούμενων ετών και των έργων και των προηγούμενων κυβερνήσεων, που τα τελευταία χρόνια έχουν μειώσει στο 70%, νομίζω είναι το νούμερο, την χρηματοδότηση για την παιδεία. Οπότε με μαθηματική ακρίβεια θα φτάσουμε σε αυτό, στην υποβάθμιση των δραστηριοτήτων μας. Γιατί σε ένα βαθμό, όχι ικανοποιητικό, και τα προηγούμενα χρόνια η λέσχη χρηματοδοτούσε, όχι μόνο στέγαζε τις δραστηριότητες του ΠΟΦΠΑ, με πάρα πολλά προβλήματα φυσικά, γιατί δεν έχει υπάρξει μέχρι σήμερα προτεραιότητα η παιδεία, ας πούμε, κάποιας κυβέρνησης. Αλλά αυτό το νομοσχέδιο φέρνει την εντελώς κατάργησή του και μια κατάσταση που βρισκόμαστε στον αέρα χωρίς να γνωρίζουμε τι θα γίνει. Όσον αφορά τη σύντηση και τη στέγαση, ναι, τι επιπτώσεις θα έχει στους φοιτητές? Μπορεί να μπει μαζί και με τις πολιτιστικές δραστηριότητες. Η ουσία ποια είναι? Ότι αυτή τη στιγμή προστατεύονται δωρεάν παροχές από το πανεπιστήμιο, τις οποίες τις επιβλέπει ένας δημόσιος φορέας. Στα πλαίσια του νέου νόμου, έτσι και αλλιώς τα πανεπιστήμια οθούνται στην εμπορευματοποίηση, στην περαιτέρω μάλλον εμπορευματοποίηση της παιδείας και την διάχυση των υπηρεσιών του πανεπιστημίου μέσω τρίτων, μέσω επιχειρήσεων, μέσω εταιριών. Στην ουσία κάπως διαμορφώνεται το φοιτητικό κοινό να είναι πελατειακό κοινό ξαφνικά. Η Λέσχη, ας πούμε, είχε και άλλο κτίριο, το οποίο ήταν το ιστορικό κτίριο του πανεπιστημίου στην Οδό Θόλου, στην Πλάκα, το οποίο υπενοικίασε σε εταιρεία και αυτή τη στιγμή για να χρησιμοποιήσουμε εμείς το χώρο αυτό πρέπει να νοικιάσουμε το υπενοικιασμένο κτίριο, να πληρώσουμε δηλαδή την εταιρεία που έχει νοικιάσει η ιδιοκτησία του Πανεπιστημίου.
Άρα δηλαδή οι φοιτητές θα πάρουν ξανά το χέρι στην τσέπη για παροχές που μέχρι τώρα είχαν τη δυνατότητα να τις έχουν δωρεάν και τα κέρδη θα αυξάνονται για τους επιχειρηματίες που θα δραστηριοποιούνται σε αυτούς τους τομείς. Ακριβώς. Και θα πιεστεί και το πανεπιστήμιο στα πλαίσια της αυτοχρηματοδότησης που βάζει το νέο νομοσχέδιο. Εσείς ως πολιτιστικός όμιλος, πώς έχετε αντιδράσει μέχρι στιγμής και τι σκοπεύετε να κάνετε στη συνέχεια? Εμείς συνήλθαμε σαν πολιτιστικός όμιλος σε συνέλευση μετά από πολλά χρόνια, σε μια μαζικότατη συνέλευση για να δούμε πώς θα παρέμβουμε σε αυτό. Φτιάξαμε ένα ψήφισμα, το οποίο κοινοποίησαμε και προς τους φοιτητικούς συλλόγους, από τους οποίους βρήκαμε ανταπόκριση από πάρα πολλούς φοιτητικούς συλλόγους. Ενδεικτικά μπορώ να πω της φιλοσοφικής, της οδοντιατρικής, του φυσικού. Μεγάλη σύλλογη κιόλας. Πολύ μεγάλη. Και του Πανεπιστημίου του ΕΚΠΑ, πολύ μεγάλη σύλλογη. Στη συνέχεια, μετά και από προτροπή των συλλόγων, υπογράψαμε και στηρίζουμε ανακοίνωση φοιτητικών συλλόγων που κυκλοφορεί αυτή τη στιγμή και καλούμε την Πέμπτη στις 7 η ώρα στα Προπήλαια για το συλλαλητήριο απέναντι στο νομοσχέδιο, που είναι και η μέρα ψήφισης του νομοσχεδίου, μαζί με τους υπόλοιπους φοιτητικούς συλλόγους και λοιπούς φορείς. Επιπλέον, σαν ΠΟΦΠΑ, έχουμε δημιουργήσει ένα τμήμα που ασχολείται με τη διακίνηση του δελτίου τύπου που έχουμε συντάξει για να γίνει γνωστό παντού το θέμα αυτό. Συγκεντρώνουμε υπογραφές. Αυτή τη στιγμή οι υπογραφές μας είναι στους 750 και υπογραφές από ανθρώπους της τέχνης που θα δημοσιοποιήσουμε τις επόμενες ημέρες. Έχουμε φτιάξει τα πανό μας, έχουμε φτιάξει τα στένσιλς μας. Είμαστε έτοιμοι να βρεθούμε πίσω από το πανό μας και εμείς μαζί με τους φοιτητικούς συλλόγους την Πέμπτη, διεκδικώντας να μην καταργηθεί η λέσχη και να αποσυρθεί το νομοσχέδιο. Την Πέμπτη, όπως είπες, είναι η ψήφιση του νομοσχεδίου. Αν και εφόσον ψηφιστεί από τη Βουλή, ποια είναι τα βήματα που θα κάνει μετά ο ΠΟΦΠΑ? Να παλέψουμε μέχρι το τέλος για να μείνει ο νόμος στα χαρτιά, ο ΠΟΦΠΑ να παραμείνει ανοιχτός και διαθέσιμος προς όλους τους φοιτητές να ασχοληθούν με την τέχνη, με αυτό που κάνουμε, ας πούμε, μέσα στον όμιλο. Τα κτίρια μας, τα ιστορικά κτίρια της Λέσχης, στην Ιπποκράτους 15 και στο Κωστής Παλαμάς, τον ιστορικό κινηματοθέατρο της Ήριδας να παραμείνουν ανοιχτά για τις δραστηριότητες του ΠΟΦΠΑ. Θα συνεχίσουμε λοιπόν τον αγώνα και καλούμε όλους τους φοιτητές της Αθήνας να πλαισιώσουν τις δραστηριότητες, να έρθουν στα μαθήματα, να μας γνωρίσουν σε πιθανή διοργάνωση φεστιβάλ, που είναι κάτι που συζητάμε αυτή τη στιγμή, να είναι παρόντες και παρούσες όλοι και όλες, να δούνε τι κάνουμε, να μας γνωρίσουν και να γίνουν μέρος όλου αυτού και αυτοί.